κύριος Αριστίδης Μπαρτάς είναι στη Μουρούζη. Καλημέρα σας, κύριε Μπαρτά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Υπουργέ. Έχουμε πρωτοβουλία για την ανάδειξη της Μακρονήσου σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Πολιτικής κληρονομιάς. Λοιπόν, το σκεπτικό, αν και δεν χρειάζεται πολλά-πολλά, αλλά πολλά, να μας το πείτε το σκεπτικό, ξεκίνησε, γιατί πάντα το χρήσιμο να ακούγεται. Ξεκίνησε μια πρωτοβουλία από τον κύριο Βούτση λιγοσμένος πριν, ως πρόεδρο της Βουλής, να κινητοποιήσει υπουργούς και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε η Μακρόνησος να αποκατασταθεί τουλάχιστον από τις καταπατήσεις, από πρόσθετα κτίρια και ούτω καθεξής. Η δική μας πρωτοβουλία έρχεται να συνδράμει αυτή του κύριου Βούτση, ώστε να φτιαχτεί ο φάκελος για να αναδειχθεί η Μακρόνησο σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και να ενταχθεί σε ένα αντίστοιχο κατάλληλο του UNESCO. Αύριο δίνουμε μια συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι στο ΕΑΤΕΣΑ, προσπαθώντας να οικοδομήσουμε με βάση αυτή τη συνέντευξη τύπου τη σωστή επιτροπή πρωτοβουλίας με τους αντίστοιχους επιστήμονες, όλους τους ειδικούς που θα βοηθήσουν να φτιαχτεί αυτός ο φάκελος. Ναι, και αυτό τι θα σημαίνει το θέμα, για τον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, θα είναι προσβάσιμο το σημείο στο ευρύ το κοινό μνημείο, από ένα αυτή και ακριβώς είναι και μία από τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί, να φτιαχτεί μελέτη ώστε ο χώρος να είναι προσβάσιμος, να υπάρχει φύλαξη, να υπάρχει τακτική κάτω δυνατών συγκοινωνία, γιατί είναι πολλοί που θέλουν να επισκεφθούν τον τόπο και να καταλάβουν ακριβώς τι έγινε εκεί και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι παράμετροι που πρέπει να μελετηθούν συγκεκριμένα με τη βοήθεια όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και βεβαίως του Υπουργείου Πολιτισμού. Η προσπάθειά μας, παραλαμβάνω, είναι για να αφενός να ξαναθυμίσει τι σήμαινε Μακρόνησος και αφετέρου για να βοηθήσει την πρωτοβουλία αυτή της Βουλής και του Προέδρου της να προχωρήσει το ζήτημα. Μάλιστα, αυτή είναι και πρωτοβουλία όχι μόνο του Προέδρου και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Κάνουμε μία ερώτηση, αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς, για να θυμίσουμε το θέμα και να βοηθήσουμε στην εκλαΐκευσή του ή δυνατόν, θίγοντας ταυτόχρονα όλες τις παραμέτρους που χρειάζονται για να προχωρήσει το ζήτημα. Πόσο χρόνο θα απαιτηθεί ώστε να φτάσετε στο ζητούμενο, στο αποτέλεσμα δηλαδή? Κοιτάξτε, αυτά είναι ανοιχτά ερωτήματα. Αυτό ακριβώς έχουμε αρχίσει να μελετάμε τώρα. Απλώς να θυμίσω ότι η Μακρόνησος γίνεται πια επίκαιρο θέμα, γιατί όλη αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς παντού στην Ευρώπη και εδώ είναι ταυτόχρονα μια προσπάθεια απαλυφής της ιστορικής μνήμης. Πρέπει να ξαναβρούμε την ιστορική μας μνήμη, να την καταλάβουμε, να την εμπεδώσουμε, να καταλάβουμε τι ήταν η Μακρόνησος σε αυτά τα πλαίσια, αυτό το πείραμα έτσι εθνικής και ειδικής διαπαιδαγώγησης, ίσως πρωτοφανές στον κόσμο, και να δείξουμε ότι επειδή Μακρόνησος ακριβώς ήταν τόπος όπου δοκιμάστηκε η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ίδια η ηθική υπόσταση του ανθρώπου, αυτό αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη και θα έλεγα ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είναι ένα κύριο επιχείρημα από αυτά που έχουμε για να προτείνουμε την ανάδειξη της Μακρονήσου ακριβώς σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πελετώνα. Να είστε καλά.